Όχι, να πεις εσύ. Θα πω. Λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και μην ρωτήσεις τώρα και υπογραφές, δεν ξέρω αν έχουν πέσει τελικές, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν πέσει. Λοιπόν, είχες αφήσει εσύ πρώτη και μας είχες πει εδώ στην εκπομπή, το θυμάμαι καλά, για κάτι για την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα δεδομένα, λοιπόν. Θα το κάνει σίγουρα η Αργυρό. Όντως, ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που έχουμε μάθει, είναι πολύ ασφαλείς οι πληροφορίες, είναι ότι σε αυτή τη ζώνη ακριβώς που βλέπετε, δηλαδή 12-2, είναι δίωρο. Δίωρο, ο καθαρός χρόνος ξέρω εγώ είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, θα είναι μια εκπομπή μαγειρικής, η οποία δεν θα έχει όμως μέσα τη μαγειρική, θα έχει και διατροφολόγο, θα δίνει και κάποιες διατροφικές συμβουλές, γιατί δεν ξέρω αν την έχετε παρατηρήσει. Είναι στα πολύ καλά της η Αργυρό αυτή την περίοδο της ζωής της. Δηλαδή εννοώ ότι είναι πολύ fit. Λοιπόν, 2 με 3 θα είναι καθημερινή αυτή. Εκπομπή. Καθημερινή εκπομπή. 2 με 3 θα είναι αυτή η περιβόητη μεταγραφή που έχει γίνει φέτος από την Κρήτη στο Sky ή ο Άννα Μαλέσκου που μας έλεγε η Αφροδίτη πάρα πολύ καιρό για αυτό το κορίτσι. Χωρίς υπογραφή, αλλά είναι συμφωνημένο. Θα έρθει την άλλη την επόμενη εβδομάδα από την Κρήτη. Α, την επόμενη θα γίνει υπογραφή. Θα τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρόμο της βραδινής ζώνης του Sky, των εκπομπών, γιατί έχουν το μεγάλο στοίχημα του Big Brother. Θα είναι τύπου ένα αυτό που λέω από πανόραμα. Όχι, όχι. Θα είναι μια εκπομπή που θα προβάλλει τη βραδινή ζώνη στις εκπομπές με βάρος πάρα πολύ στο Big Brother και θα έχει και κάποια πιο εναλλακτικά θέματα και γυναικεία. Και 3 με 5 μετά, φυσικά ο Νίκος Μουτσινάς. Χάνεται αυτό. Είναι άχαστο. Ο Μουτσινάς είχε κάνει διαιτές συμβόλαιο. Ναι. Έχει ακόμα μια χρονιά, μάλιστα. Α, και κάπου μέσα εδώ φυσικά θα υπάρχει ένα δελτίο ειδήσεων. Είναι το δελτίο, 12 ναι, ναι, θα υπάρξει ένα δελτίο μέσα σε αυτό το δελτίο, μέσα την μεγάλη ζώνη. Γιατί, ναι. Ωραία. Που δείχνουμε τώρα. Το απόσπασμα αυτό από την Δαδουλάκη, από πού το έχουμε.